Κύριε Νατζούλη, καλημέρα. Καλημέρα. Διαφωνείτε σε κάποια από τα οποία επισήμανε ο κύριος Κοκκίνης στην εκπομπή μας το προηγούμενο διάστημα? Πείτε μας σχετικά, πού είναι η δική σας ένσταση από τη μεριά των επαγγελματιών τώρα πια? Κοιτάξτε να σου πω. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Κοκκίνης, βέβαια τα άκουσα λίγο αργά. Η δικιά μας άποψη είναι ότι αυτό που έχει καταφέρει το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος μαζί είναι ότι έβαλε μία θηλιά στους επαγγελματίες τα δύο τελευταία χρόνια, το οποίο βέβαια έπρεπε να μπει, είμαστε σύμφωνοι ότι έπρεπε να μπει μία τάξη στα χρέη που έχουν οι επαγγελματίες, όμως σύν όλα αυτά μας έβαλε και μία αύξηση 60% στα λιμενικά τέλη, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μας. Είναι μία αύξηση που δεν την περιμένατε, κύριε? Δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση ότι θα γίνουν κάποια αυξήσεις στα τέλη? Καμία ενημέρωση. Βέβαια, όταν ενημέρωση υπήρξε, αλλά εμείς αντιδράσαμε να το αλλάξουμε. Βέβαια, ούτε το παραμικρό, ούτε την παραμικρή έκπτωση δεν πήραμε. Αντιθέτως, μας βάλανε 60% αύξηση. Με αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες να έχουν έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν ήταν μόνο να πληρώσουν τα προηγούμενα, αλλά και τα επόμενα σε μεγάλο βαθμό παραπάνω. Σε αυτό έχουμε ένα μεγάλο παράπονο και θα προσπαθήσουμε βέβαια και στο μέλλον να δούμε μήπως μπορέσουμε να το ελαττώσουμε αυτό. Κύριε Νερατζούλη, κατά μέσο όρο η αύξηση αυτή σε ένα κατάστημα πόσο περίπου υπολογίζεται ότι είναι το χρόνο? Κοιτάξτε, ένα κατάστημα που πλήρωνε, ας πούμε, 2.500 το χρόνο, τώρα πληρώνει 4.500. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο αυτό για τον τόπο μας, πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν έχει γίνει πουθενά στην Ελλάδα, αλλού, μόνο εδώ. Αντιθέτως, σε άλλα μέρη της Ελλάδος γίνονται εκπτώσεις για να βοηθήσει ο Δήμος τους επαγγελματίες. Και όμως εδώ υπήρξε η αύξηση αυτή, η τεράστια αύξηση, που οι επαγγελματίες έχουν έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Και είναι οι επαγγελματίες αυτοί που οι επιχειρήσεις τους ακουμπούν στη θάλασσα, αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το συγκεκριμένη αύξηση? Είναι όλες οι επιχειρήσεις, όλο το παραλιακό μέτωπο. Βέβαια, η γνώμη του Δήμου είναι ότι μας έφερε έβαλε ίδια τιμή σε όλα τα καταστήματα, σε όλη την πόλη. Ναι. Αυτό είναι, θέλει συζήτηση το θέμα, γιατί δεν είναι όλες οι ζώνες ίδιες. Θα μπορούσε να υπάρξει άλλη λύση. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να αυξήσω αυτόν που πληρώνει λίγο. Να γίνει μια κλιμάκωση, υποτίθεται. Δηλαδή, να γίνει δηλαδή μια κλιμάκωση, εννοείται, εσείς, ναι, αλλά περιοχή και ανάλογες αυξήσεις. Βέβαια. Δεν συζήτησε αυτό το πράγμα. Δεν είναι λύση δηλαδή να αυξάνω για να έχω μια κλίμακα. Μπορώ και να ελαττώσω για να έχω άλλη μια κλίμακα. Μάλιστα. Κύριε Νερατζούλη, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της παρούσας καλοκαιρινής περίοδου, που η περιοχή μας δέχθηκε έτσι ένα μεγάλο κύμα από επισκέπτες. Είχαμε κίνηση στους δρόμους. Τελικά αυτή η κίνηση στα έσοδα των καταστημάτων ανταποκρίθηκε το ίδιο όσο φαινόταν σαν πρόσωπα? Ήταν τα ίδια και τα εισοδήματα τα οποία άφησαν πίσω τους? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σαν σεζόν μπορεί να είναι λίγο πολύ ίδια με την περσινή. Ίσως και λίγο, κάτω από πέρσι. Θα δούμε μέχρι τέλος του Οκτώβρη τι θα γίνει. Οι προηγούμενοι μήνες, ο μόνος καλός μήνας που ήταν ο Αύγουστος. Από εκεί πέρα οι άλλοι μήνες νομίζω ότι είναι ή στα ίδια και πιο κάτω από πέρσι. Ακούγονται πάρα πολλά ότι υπάρχει πολλής κόσμος. Ναι, μπορεί να υπάρχει, αλλά ο κόσμος είναι στα ξενοδοχεία. Έξω στα καταστήματα νομίζω ότι όλοι έχουν πρόβλημα. Τώρα, ας πούμε, αυτό το διάστημα, μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, η κίνηση είναι πολύ πεσμένη. Δεν κυκλοφοράει άνθρωπος. Αυτό που ακούγεται, τα ξενοδοχεία, ναι, μπορούν να δουλεύουν. Από εκεί πέρα όμως τι γίνεται? Έξω τα καταστήματα τι κάνουν? Καταλάβατε, ο κόσμος δεν βγαίνει έξω. Είχαμε την κρουαζιέρα η οποία έχει πατώσει πλέον. Κάτι που περιμέναμε να τονώσει κάπως την αγορά. Ναι, βέβαια.
κάθε χρόνο, κάθε πέρσι και καλύτερα, λέμε. Μάλιστα. Και αναρωτιόμαστε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ενώ περιμένουμε ότι η κουρασία θα ανέβει, πέφτει. Πριν 3 χρόνια, ας πούμε, είχαμε 110 κουραζερόπλια. Τώρα έχουν φτάσει στα 50, με το ζόρι. Οπότε εκτιμάται ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια προσπάθεια τόνωσης της κουραζιέρας με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει πιο πολλοί κόσμος, να γίνουν πιο πολλές προσεγγίσεις στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Βέβαια, είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ την πόλη. Μπορεί να λένε ότι δεν ψωνίζουν οι επιβάτες των πλοίων, αλλά έστω και το 50% να μείνει στην πόλη, ολογικά θα αφήσει την πόλη. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε ότι έχει πέσει η κουραζιέρα στο 50%, μιλάμε για 50 κουραζιερόπλια, μιλάμε για 50.000 κόσμο. Έτσι. Από αυτούς 50.000 κόσμο, οι μισοί να μείνουν, θα ψωνίσουν. Βοηθάει πάρα πολύ την πόλη και πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να την αναβαθμίσουν και να προσπαθήσουν να προσελκύσουν όσο περισσότερα κουραζιερόπλια γίνεται. Αυτό είναι και ο στόχο, φαντάζομαι, και τη Δημοτική Λιμενική Αρχή αλλά και του Επιμελητηρίου Λαστείου που συνεργάζονται για το σκοπό αυτό. Κύριε Νερατζούλη, το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φω δημοσιότητα κάποια δημοσιεύματα με αποδείξει από καταστήματα τη περιοχή με αυξημένε τιμέ και υπάρχει μια έτσι τάση να φανεί και πάλι η αγορά του Αγίου Νικολάου ό,τι αφορά το φαγητό, το ποτό και την εστίαση ω μια πολύ ακριβή αγορά. Πώ θα απαντήσει ο Σύλλογο των Επαγγελματιών του χώρου σα στην προσπάθεια αυτή που γίνεται να φανεί ο Άγιο Νικολάο σαν μια πολύ ακριβή πόλη σε ό,τι αφορά το φαγητό, το ποτό και τη διασκέδασή του? Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο, αλλά μπορώ να πω ότι οι τιμές του Αγίου Νικολάου είναι πολύ προσιτές συγκρίση με άλλα σημεία της Ελλάδος ή ας πούμε της Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ φθηνοί. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Θα το συζητήσω και με τα άλλα παιδιά και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγάλουμε μια εικόνα προς τα έξω ότι οι τιμές μας είναι πάρα πολύ προσιτές. Πάρα πολύ προσιτές. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό να γίνει από τον Σύλλογο για να φανεί ότι πραγματικά οι δράσεις του είναι τέτοιες που αφορούν όλο το κομμάτι που λέγεται Άγιος Νικόλαος, διότι είμαστε παθημένοι από φήμες που είχαν βγει στο παρελθόν και την Ρατζούλη. Φαντάζομαι θυμάστε ότι είμαστε ακριβώς προορισμός, άρα ο κόσμος μας απέφευγε δικαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και τη συμμετοχή και την ενημέρωση. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική μέρα, κύριε Ρατζούλη. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Καλά.